Αυτό το κομμάτι είναι που καθυστέρησε την Επιτροπή και που μαθαίνω ότι υπήρξαν διαφορετικές απόψεις επιστημόνων. Αρκετοί από τους οποίους επέμειναν στο ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, να κατέβει. Να μην μείνει στο 50, να πάει στο 40 ή να πάει στο 30. Η πλειοψηφία τελικώς αποφάσισε αυτό. Έτσι και ίσχυε. Άρα τα σχολεία δίνουν τη Δευτέρα. Πάμε να δούμε και τις επόμενες κάρτες, γιατί ανοίγουν σε self-test το οποίο θα κάνουν όλοι οι δάσκαλοι και μαθητές θα είναι τρία την εβδομάδα από εδώ για την πρώτη εβδομάδα. Την δεύτερη εβδομάδα θα είναι δύο τα self-test. Σημειώστε ότι αφορούν πια τα self-test και εμβολιασμένους και ανεμβολιασμένους. Παλιά δεν μόνο για τους ανεμβολιασμένους, αλλά είναι και για τους εμβολιασμένους. Και μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να πούμε επίσης ότι, για να δούμε την επόμενη κάρτα, όταν εντοπιστεί κρούσμα μέσα σε μια τάξη, γίνεται τεστ σε όλα τα παιδιά της τάξης επί 5 ημέρες. Όχι μόνο στα παιδιά που ήταν κοντιά στο μαθητή ή την μαθητή από άλλες όπως είπαμε τώρα, αλλά σε όλα τα παιδιά. Επί 5 ημέρες θα γίνονται τα τεστ. Αυτό είναι το πλαίσιο με το οποίο θα ανοίξουν τα σχολεία. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, γιατί θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Είναι μια απόφαση κρίσιμη, και ελπίζουμε να έχουμε να δούμε λίγο τώρα τι συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου με τα σχολεία. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται και στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά όπου ανοίγουν σχολεία ή δεν ανοίγουν σχολεία. Δείτε λοιπόν τον Καναδά. Ο Καναδάς όπως ακούγατε και χθες από τον επιστήμονα, δεν είναι επιστήμονα από τον Καναδά που ήταν μαζί μας, αποφάσισε για δύο εβδομάδες να καθυστερεί στο άνοιγμα των σχολείων και να γίνει μόνο και εκπαίδευση. Θα προχωρήσουμε για να δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως είναι η επόμενη μας κάρτα, ναι, όπου έχουμε σχολεία σε περιοχές όπως το Μιλγουόκι, μέσα μας και ο Γιάννη, με το οποίο βέβαια δείτε λοιπόν να καθυστερούν την έναρξη των σχολείων. Κάποια ανοίγουν και κάποια κλείνουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και σε αντίρρηση με το μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, τα σχολεία ανοίγουν με μάσκα για τα παιδιά γυμνασίου και δημοτικού. Δεν υπήρχε το μέτρο, εμείς το εφαρμόσαμε εκεί, δεν το έχουμε. Τώρα τους βάζουμε μάσκα. Στη Γαλλία, επίσης τα σχολεία ανοίγουν με υπογραφή μάσκα από 6 ετών. Μάσκα στη Γαλλία φόραγαν τα παιδιά που ήταν από 12 ετών και πάνω. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη Γερμανία, όπου εδώ έχουμε την εκπαίδευση, στην Τουρκία για παράδειγμα στην Ελλάδα, και κάθε σχολείο αποφασίζει ξεχωριστά πώς θα συνεχίσει και εδώ έχουμε και τα κρατήδια το ένα μετά το άλλο που παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Στην Ολλανδία έχουμε την εκπαίδευση σε επαγγελματικές σχολές και πανεπιστήμια, τα σχολεία μας ανοίγουν κανονικά. Αυτό είναι η τηλεκπαίδευση για επαγγελματικές.